Σε μισή ώρα από τώρα είναι προγραμματισμένη, κυρίες και κύριοι, η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στον απόϊχο του μηνύματος που έστειλε χθες ο Αλέξης Τσίπρας ενώπιον των ηγετών του ΝΑΤΟ για το θέμα της παράνομης κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, χωρίς καν να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε πρωτοφανή τη στάση της Τουρκίας για δύο συμμαχικές χώρες και πληγή για όλη τη συμμαχία και επανέλαβε εκ νέου την αναγκαιότητα για την άμεση επιστροφή του στην Ελλάδα. Είναι απαράδεκτο να παίζει κανείς πολιτικά παιχνίδια με την αξιοπρέπεια και την ελευθερία των ανθρώπων, τονίζει και ο Νίκος Κοτζιάς σε συνέντευξή του στη Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε εμέσως και στο θέμα της επέλασης των δύο Ρώσων διπλωματών και την επιχείρηση εμπλοκής τους στην επίλυση του ονοματολογικού μετηφύρου, με την ελληνική πλευρά να καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί κινήσεις ανάμειξης από τρίτες χώρες στα εσωτερικά της Ελλάδας. Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες, εκεί βρίσκεται ο απεσταλμένος μας Νίκος Μελέτης. Σε λίγη ώρα, Νίκο, θα πραγματοποιηθεί η κατηδίαν συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Ταγίπ Ερντογάν, όπου ο Πρωθυπουργός θα θέσει στον Τούρκο Πρόεδρο το ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Όπως έχει προαναγγελθεί, το πρώτο θέμα στην ατζέντα του Αλέξη Τσίπρα συνάντηση, αυτή η πολύ σημαντική συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, είναι το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Όπως είπες και εσύ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη χθεσινή του παρέμβαση στην συνεδρίαση του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, κάνοντας λόγο για πληγή και κάλεσε την Τουρκία να υπουλώσει την πληγή αυτή, επιστρέφοντας τους δύο στρατιωτικούς. Διότι η συζήτηση που έγινε και στη συνεδρίαση αυτή ήταν αποτελεί παραλογισμό οι στρατιώτες, στρατιωτικοί μια στρατιωτική χώρα να κρατούνται από άλλη στρατιωτική χώρα, επειδή πέρασαν για λίγα μέτρα τα σύνορα της χώρας αυτής και μάλιστα κρατούνται χωρίς κατηγορητήριο. Ο κύριος Τσίπρας είχε θέσει το θέμα νωρίτερα και στην Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, στην οποία ζήτησε να το θέσει στον Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντηση που είχαν χθες το βράδυ. Ενώ, όπως είπες και εσύ, ο κύριος Κοτζιάς σε συνέντευξή του στη Γερμανική Εφημερίδα στέλνει και αυτό το μήνυμά του πριν από τη συνάντηση, λέγοντας ότι η ελευθερία και η ανθρώπινη ζωή δεν έχουν την ίδια σημασία στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Και ότι με την αξιοπρέπεια και την ελευθερία ανθρώπων δεν παίζει κανείς πολιτικά παιχνίδια, διότι αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση της συνάντησης. Έχει ανακοινωθεί ότι προγραμματίζεται να δοθεί και συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού περίπου στις 5 η ώρα Ελλάδος. Οπότε θα έχουμε και πλήρη ενημέρωση για το τι ακριβώς έγινε στην συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν. Στα άλλα ζητήματα της Συνόδου, σε ό,τι αφορά το θέμα της προνοίκησης της Αυτικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Η τελετή που ήταν προγραμματισμένη για τώρα, η μικρή σύντομη τελετή για την υπογραφή της πρόσκλησης που θα επιδώσει ο κ. Στόλτεμπεργκ στον Πρωθυπουργό της χώρας Ζόραν Ζάεφ έχει καθυστερήσει, πάει στις 4:30 και μετά υπάρχει συνέντευξη τύπου από τον Ζόραν Ζάεφ. Να επαναλάβουμε ότι και η πρόσκληση που θα επιδοθεί σήμερα αλλά και το κείμενο της διακήρυξης των Βρυξελών, το κοινό ανακοινωθέν δηλαδή του δοκτώθηκε εδώ στο ΝΑΤΟ, αναφέρεται, χαιρετίζει τη συμφωνία των Πρεσπών και επισημαίνει ότι η ενταξιακή διαδικασία θα ολοκληρωθεί, η οποία θα ξεκινήσει με την ένταξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, θα ολοκληρωθεί μόνο αφού έχουν εκτιωθεί οι όροι που προβλέπει η συμφωνία, δηλαδή η έκκληση της συμφωνίας από το δημοψήφισμα και η ολοκλήρωση των συνταγματικών αλλαγών στην γειτονική χώρα. Να πω ακόμη ότι εδώ η Σύνοδος, η οποία σημαδεύτηκε από τις παρεμβάσεις είτε τις παρεμβάσεις της διαδικασίας Συνόδου είτε μετά το tweet του Αμερικανού Προέδρου ολοκληρώθηκε. Ο ίδιος ο κύριος Τραμπ έδωσε τέλος συναγερμού λέγοντας ότι υπήρξαν σκληρές συζητήσεις αλλά όλα πήγαν καλά στο τέλος και υπάρχει καλό πνεύμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ρωτήθηκε από κάποιον δημοσιογράφο αν θα κάνει κάποιο άλλο tweet όταν μπει στο Air Force One για να μεταβεί στο Λονδίνο. Είπε όχι, εγώ είμαι σταθερός, οπότε μην περιμένετε να αλλάξω στάση γι' αυτό. Μάλιστα, με ενδιαφέρον λοιπόν να αναμένουμε την συνάντηση σε πολύ λίγο από τώρα του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Θα έχουμε γύρω στις 5, μας είπες Νίκο, μας έδωσες και κλίμα αναλυτικότερα τις κοινές δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και να ακούσουμε κυρίες και κύριοι τι είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ για την πρόσκληση στη